Ομοίου αγάρες την η βασιλεία των ουρανών ανθρώπων οικοδεσπότε, ως της εξέλθεν άμα πρωί μισθώσαστε εργάτας εις τον αμπελώνα αυτού. Συμφωνέσαστε μετά των εργατών εκ δεναρίου την ημέραν, απέστειλεν αυτούς εις τον αμπελώνα αυτού. Και εξελθών περί τρίτην ώραν, είδεν άλλους εστώτας εν τέ αγορά αργούς. Και εκείνης είπεν, «Υπάγεται και ημίς εις τον αμπελώνα, και ο εάν εδίκαιον δώσω ημίν». Είδε απέλθον. Πάλιν εξελθών περί έκτην και ενάτην ώραν, επίωσεν ως αυτός. Περίδε την ενδεκάτην εξελθών, έβρεν άλλους εστώτας, και λέει αυτοίς, «Τι όδε εστέκατε όλην την ημέραν αργή». Λέγουσιν αυτό, «Ότι ουδείς εμάς εμισθώσατο». Λέγει αυτοίς, «Υπάγεται και ημίς εις τον αμπελώνα». «Οψίαστε γενωμένες», λέει ο Κύριος του αμπελώνος το επιτρόπο αυτού. «Κάλεσον τους εργάτας και απόδος αυτοίς των μισθών, αρξάμενος από τον εσχάτων έως τον πρώτον». Ελθόντες δε υπερί την ενδεκάτην ώραν έλαβον ένα δενάριον. Και ελθόντες οι πρώτοι ενόμισαν ότι πλοίον λέμψονται και έλαβον ένα δενάριον και αυκή. Λαβόντες δε εγόγγιζον κατά του οικοδεσπότου, λέγοντες, «Ότι οι εσχάτοι μίαν ώραν επίεσαν και ίσους εμείν αυτούς επίεσας, τις βαστάσασι το βάρος της ημέρας και τον κάψωνα». Όδε αποκριτής αυτόν ενή είπεν, «Ετέρε, ου καδικώσε, ουχή δεναρίους γυνεφωνεσάσμι, άροντοσον και είπαγε, «Θέλω εγώ τούτο το εσχάτο δούνε ως και εσύ, ουκ εξεστήμι ο θέλω πιέσε εν της εμείς, εοφθαλμός σου πονηρώσεστιν, ότι εγώ αγαθός είμαι». Ούτως έσονται οι έσχατοι πρώτοι, και οι πρώτοι έσχατοι. Μέλλονται αναβαίνει Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, παρέλαβε τους 12 μαθητάς κατηδίαν, και εν Θεοδώ είπεν αυτοίς, «Ιδού, αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου παραδοτέσεται της αρχιερεύσιν και γραμματεύσιν και κατακρινούσιν αυτόν, και παραδώσουσιν αυτόν της έθνεσιν, εις το εμπέξε και μαστιγώσε και σταυρώσε, και τε τρίτη ημέρα αναστέσεται». Τότε προσέλθεν αυτό η μέτερ των Υιών Ζεβεδαίου μετά των Υιών αυτής, προσκυνούσα και ετούσα τι απ' αυτού. Οδε είπεν αυτέ, «Τι θέλεις». Έδε είπεν, «Είπε, είναι καθίσωσιν ούτι οι δύο Υιού μου, εις εκ δεξιών και εις εξ ευωνίμων σου εν τε βασιλεία σου». Αποκριτήσε ο Ιησούς είπεν, «Ουκ είδατε τι ετήστε. Δίναστε ποιήν το ποτέριον ο εγώ μέλο ποιήν». Λέγουσιν αυτό, «Δυνάμεθα». Λέγει αυτοίς, «Το μεν ποτέριον μου πίεστε, το δε καθίσε εκ δεξιών μου, εξ ευωνίμων, ουκ έστεινε μοντούνε, αλλής ετοίμαστε υπό του πατρός μου». Και ακούσαντες οι 10, εγανάκτησαν περί των 2 αδελφών. Ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτούς είπεν, «Είδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύσουσιν αυτόν, και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτόν, ουχούτος έστειν εν ημίν, αλλώς αν θέλει μέγας εν ημίν γενέστε, έστε ημών διάκονος, και ως αν θέλει είναι ημών πρώτος, έστω ημών δούλος. Ως περ ο Υιός του ανθρώπου ουκ έλθεν διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών». Και εκπορευωμένον αυτόν από Ιεριχώ, εκολούθησεν αυτό όχλος πολλής, και ειδού
διότι φλίου κατέμενοι παρά την οδόν ακούσαντες ότι Ιησούς παράγει, έγραξαν λέγοντες, «Κύριε, ελέησον εμάς, Υιός Δαβίδ». Ο δε όχλος επετίμεσεν αυτοίς ειν ασιωπαίσωσιν, «Οι δε μίζον έκραξαν λέγοντες, «Κύριε, ελέησον εμάς, Υιός Δαβίδ». Και στάς Ιησούς εφώνησεν αυτούς και είπεν, «Τι θέλετε πιέσω ημίν». Λεούσιν αυτό, «Κύριε, είναι ανοιγώσιν οι οφθαλμοί εμών». Σπλαχνιστείστε ο Ιησούς έψατο αυτών των ομάτων και ευθέως ανέβλεψαν και εκολούθησαν αυτό.